κέικ πορτοκαλιού με ελαιόλαδο. Θα χρειαστούμε 2 μεγάλα αυγά, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 2 κουταλιές ξύσμα πορτοκαλιού, 1 βανίλια, 240 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, 1 κουταλάκι baking powder, μισό κουταλάκι αλάτι, 175 ml ελαιόλαδο, 175 ml χυμό πορτοκάλι φρέσκο και ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τούτη συνταγή είναι πανεύκολη κιόλας. Το πιο πολύπλοκο πράγμα το οποίο έχει είναι το ξύσμα του πορτοκαλιού. Όταν σας λέω 2 κουταλιές ξύσμα πορτοκαλιού, θέλω ξύσμα από 2 μεγάλα κυπριακά ακέρωτα πορτοκάλια. Και επειδή πολλές φορές ρωτάτε με ποιον πορτοκάλι είναι το καταλληλότερο για το ξύσμα, σας λέω ότι όλα τα πορτοκάλια είναι κατάλληλα για ξύσμα. Βέβαια, όταν βγουν τα γιαφύτικα στην Κύπρο, τα πορτοκάλια, τα πιο σκληρά, με τη σκληρή και την πασάντη φλούδα, και να έχουν το μεγαλύτερο άρωμα, είναι τα πιο ωραία για ξύσμα πορτοκαλιού. Εξού, όταν κάνουμε τσουρέκια, εντζίνα που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, τώρα να μου πεις, αν βάλω μέρλιν, πειράζει? Καθόλου δεν πειράζει, μια χαρά είναι το μέρλιν. Αφήνει σου πολύ χυμό κιόλας για να μπορείς να σφίξεις μετά να κάνεις το κέικ. Λοιπόν, να χτυπήσω στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη. Να βάλω τη βανίλια γιατί ζάχαρη βανίλιας. Επειδή το κέικ δεν έχει μέσα βούτυρο, επίσης δεν έχει μέσα γάλα ή οτιδήποτε γαλακτοκομικό. Οπότε αν έχετε κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται με τα γαλακτοκομικά του, δεν θέλει ένα κέικ με γαλακτοκομικά, τότε είναι το τέλειο κέικ. Γι' αυτό τη διαδικασία είναι χτυπούμε τα αυγά με τη ζάχαρη, διότι δεν θα χτυπήσουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη να φραντέψει. Απλά όταν χτυπούμε με τα αυγά, διούμε την ευκαιρία της ζάχαρης να διαλυθεί λίγο για να πιο τρυφερό το κέικ μας και να πιο ωραίο. Να με έχω έτσι ένα μακρό στενό ταψί, να σας το μετρήσω, νομίζω 12x22, αν δεν κάνω λάθος. 12x22. Τώρα, αν έχετε ένα στρογγυλό ταψί και θέλετε να το κάνετε σε στρογγυλό ταψί, ή αν έχετε έναν τέτοιο ταψί, το οποίο είναι πιο μακρόστενο, πάλι γίνεται. Λοιπόν, έβαλα αντικολλητικό χαρτί και θα βάλω το αλεύρι μου με το baking powder. Το αλάτι είναι να το βάλω στα αυγά. Το σταματήσουμε εδώ. Και επίσης να βάλουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι. Θυμάστε που σας έδειξα τη μέθοδο ότι βγάλουμε τη φλούδα από το πορτοκάλι, αλέθουμε το μέσα σε ένα μπλεντεράκι μαζί με τη ζάχαρη και γίνεται πορτοκαλιά η ζάχαρη. Στούτον το κέικ, ο λόγος που δεν το κάνω τον το πράγμα είναι γιατί είναι τόσο πολύ το ξύσμα. Άμα είναι να πιάσουμε, σκεφτείτε είναι να πιάσουμε το ξύσμα που 2 μεγάλα πορτοκάλια, που είναι αρκετό. Είναι ανάγκη να βγάλω τη φλούδα και να κάνω τη ζάχαρη πορτοκαλιά. Βέβαια, αν θέλετε ακόμα πιο πορτοκαλένια γεύση, μπορείτε. Επίσης, να σας πω ότι μέσα στο κέικ να βάλουμε 175 ml χυμό πορτοκάλι, που είναι περίπου 3 τέταρτα του φλιντζανιού, το οποίο σίγουρα βγαίνει σαν χυμός που τα πορτοκάλια που να βγάλετε το ξύσμα. Και να σας περισσέψει κιόλας. Τόσο μεγάλο το πορτοκάλι, δεν μπορώ να το κρατώ. Βλέπετε έτσι ένα μεγάλο πορτοκάλι βγάλει περίπου μια κουταλιά ξύσμα.
Νομίζω που το μόνο πορτοκάλι το οποίο δεν χρησιμοποιώ τοξίσμα είναι τα σεκέρικα. Όχι πως μυρίζει πορτοκάλι, απλώς νιώθω ότι μυρίζει πάντα λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, να βάλω το τοξίσμα μέσα στον κάδο μου. Ωραία. Και τώρα να πιάσω ένα χτυπητήρι, να αναμίξω έτσι λίγο το αλεύρι μου. Θα το βάλω μέσα στον κάδο και μετά θα βάλω χυμό πορτοκάλι, φρέσκο χυμό, τσινό που πιάσετε που τα πορτοκάλια σας. Και το ελαιόλαδο. Να το χτυπήσουμε έτσι λίγο για να αναμειχτεί το ελαιόλαδο. Και τέλειωσε. Τούτο το κέικ δεν είναι ένα κέικ το οποίο να ψηλώσει πάρα πολλά. Ένα ψηλώσει μες στο φούρνο. Αλλά δεν μπορεί να τα κέικ τα οποία ψηλώνουν και γίνονται τεράστια. Επίσης θέλει την ώρα του μες στο φούρνο. Δηλαδή, να θέλει ας πούμε μια ώρα στους 175 βαθμούς στον αέρα για να ψηθεί. Να το τσακάρετε βέβαια και επίσης έχετε υπόψη ότι επειδή μην ισχύει το σύνορα μες στο φούρνο, αρπάσει τόπους τόπους, αλλά τούτο δεν επηρεάζει καθόλου το εσωτερικό του. Που στο εσωτερικό του σας λέω είναι ένα πάρα πολλά υγρό κέικ, πάρα πολλά ωραίο, πάρα πολλά μαλακό. Λοιπόν, να το μεταφέρω στο ταψίμα δάμε. Μπορείτε να του κάνετε έτσι έναν ωραίο γλάσο όταν φύγει από το φούρνο ή να το πασπαλίσετε να κάνετε ό,τι κάνω εγώ. Απλώς πασπαλίζω με ζάχαρη να άχνει, δεν βάλω γλάσο επιπλέον από πάνω. Το γλάσο το επιπλέον είναι επιπλέον ζάχαρη την οποία δεν χρειάζομαι. Ωραία. Αυτό είναι το γκαλέτ μας. Πρώτα όμως θα βάλουμε το κέικ μου στο φούρνο. Βλέπετε είναι αρκετά υγρό γιατί βάλαμε μέσα το ελαιόλαδο. Ξαναείπα σας το τούτο, όταν βάζετε μακρόστενα κέικς μες στο φούρνο, βάζετε τα έτσι, στο κάθετο. Δεν τα βάζετε έτσι, γιατί παραπάνω φούρνη, η θερμοκρασία μπορεί να μένει ακριβώς ενιαία η ίδια και πάντα αρπάσουν από τη μια μεριά ή την άλλη. Έτσι, να έχετε πιο ομοιόμορφο ψήσιμο. Λοιπόν, 175 βαθμούς στον αέρα. Είπα σας, θέλει την ορούδα του. Και όταν βγει, έτω πως είναι, να το πασπαλίσουμε με ζάχαρη νάχνη. Θυμίζετε με ότι χτύπησε το timer για τον γκαλέτο ή να αφήσω τον γκαλέτ μες στο φούρνο, γιατί είναι κρίμα, μου σκομύρισε. Όταν πασπαλίζετε ένα κέικ με ζάχαρη νάχνη, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το κέικ είναι ζεστό. Γιατί αν είναι ζεστό, τότε η ζάχαρη νάχνη είναι να δημιουργήσει έτσι μια κρούστα, και είναι ωραία. Τόσο απλό να σας φαίνεται το κέικ, πραγματικά σας λέω είναι από τα πιο ωραία κέικ που θα φτιάξετε. Ορίστε. Τελειώσαμε το κέικ μας. Σας λέω, πάρα πολύ ωραίο.